Παιδοβουλής. Τον μπερδεύω συνεχώς. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στο μεταξύ και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, τον κύριο Χαράλαμπο Διονυσίου, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όλοι μαζί. Κύριε Διονυσίου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους προσκεκλημένους σας, αλλά και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, ταυτόχρονα στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο πρόεδρος της ΨΕΜ, ο Γιάννης Λαπίθιος. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους θεατές σας. Λοιπόν, με σένα θα κάνουμε αρχή, Γιάννη, λόγω των αποφάσεων του χθεσινού δημοψηφίσματος. Λοιπόν, θέλουμε να χαιρετήσουμε εμείς καταρχάς και να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες μαθητές που έτρεξαν και ψήφισαν με ωριμότητα και κύλησε η όλη η διεξαγωγή ομαλά. Έχουμε ένα μεγάλο συντριπτικό και καθολικό αποτέλεσμα και ως γραμματεία θα υλοποιήσουμε το ερώτημα που θέσαμε και θα ανακοινώσουμε εντός των ημερών πότε θα πάμε σε ολοήμερη αποχή. Μάλιστα. Πόση ήταν η προσέλευση? Τι εννοείτε? Η προσέλευση στην κάλπη ήταν συνολική η ψήφος των μαθητών που δικαιούνται? Όλοι υπάρχει το ποσοστό αποχής? Όχι, δεν υπήρχε ποσοστό αποχής. Υπήρχε ένα ποσοστό λευκών και άγκυρων. Το οποίο ήταν χαμηλό, φαντάζομαι, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος. 4,34%, δηλαδή 775 μαθητές. Μάλιστα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτή τη θέση, Μιχάλη μου? Κύριε Χατζικώστα, χαίρετε. Κοιτάξτε, κατά την Παιδοβουλή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι αδύρυτη ανάγκη, επιβάλλεται. Εξάλλου, σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και υπουργούς πριν από ένα μήνα, ετέθηκε ενώπιόν μας ακόμα και το σενάριο υποβάθμισης του απολυτηρίου μας, αν δεν κάνουμε κάτι. Για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με εξετάσεις τετραμήνων είναι ένα κομμάτι. Με πυρηνικό σημείο αυτής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην αξιολόγηση του μαθητή. Δηλαδή, ετονίστηκε ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε και τον τρόπο αξιολόγησης του μαθητή. Εξάλλου, πέραν αυτών, υπήρχε και ένα σύστημα παροχημένων, το οποίο όλοι παραδεχόμασταν ότι πρέπει ουσιαστικά να βελτιώσουμε και να εξυγχρονίσουμε. Ναι. Και όταν συστήθηκε πριν από 2 χρόνια, νομίζω, η Επιστημονική Επιτροπή για την αξιολόγηση του μαθητή, καταλήξαμε σε ένα πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά περιείχε πολλά θετικά σημεία, παρόλο που μετά από την τροποποίηση των κανονισμών στη Βουλή περιλήφθηκα σε αυτόν κάποια παρασιτικά κατά την άποψή μας στοιχεία που προκάλεσαν και προβλήματα. Συμφωνείτε όμως με την ολοήμερη αποχή, η θέση? Η θέση δική μας είναι ότι οι αλλαγές προκύπτουν από το διάλογο και αυτή πρέπει να είναι η απάντηση στα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή. Τον κύριο Διονυσίου θα ρωτήσω τώρα. Σε σχέση με το ίδιο ζήτημα, γιατί ξέρω ότι πρέπει να απελευθερώσω τους δύο. Εντάξει, εμείς θα ήθελα να αναφέρω ότι ως Πανκύπρια Συνομοσπονδία σεβόμαστε απόλυτα το αποτέλεσμα του χθεσινού δημοψηφίσματος. Παρόλα αυτά όμως θέλουμε να εκφράσουμε παράλληλα και την απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι δεν θα ακουστήκαμε από την ΨΕΜ στην έκκληση να δώσουμε όλη χρόνο στο διάλογο. Μάλιστα. Άρα, γονείς και μαθητές ουσιαστικά είναι στα απέναντι χαρακόμματα. Οι επόμενες κινήσεις, Γιάννη, ποιες είναι? Πεςτε μου. Οι επόμενες κινήσεις τώρα της ΨΕΜ, πότε θα συνεδριάσετε για να αποφασίσετε πότε θα γίνει και η ολοήμερη απεργία και τι έπεται βέβαια μετά από αυτό? Εντός των ημερών, ακριβώς επειδή μιλούμε για κλιμάκωση, εντός των ημερών θα συνεδριάσουμε για να εξαγγείλουμε την ολοήμερη αποχή. Απλά, αν μου επιτρέπετε, να πούμε ότι και εμείς. Εμείς έχουμε μιλήσει για διάλογο και ειδικά για ένα ουσιαστικό και επιδικοδυτικό διάλογο όπου θα ακουστούν οι φωνές όλων. Γι' αυτό, επειδή όλοι έχουμε καλές προσεγγίσεις, καλές απόψεις, καλές βελτιώσεις, καλές τροποποιήσεις. Για μας, η εκτίμηση δικιά μας είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια σύγκληση και ένας διάλογος και όχι ένας διάλογος φιάσκου όμως, για να βρούμε ένα σωστό τρόπο αξιολόγησης του μαθητή. Δεν σας προβληματίζει όμως ότι όλες οι άλλες πλευρές που αρχικά ταυτίζονται, όχι αρχικά, μέχρι και σήμερα, κάποιες από τις θέσεις ταυτίζονται, βρίσκονται στην άλλη πλευρά? Αντιληφθείτε, για να αντιληφθείτε τι θέλω να πω. Θέλουν όλοι οι άλλοι το κακό των μαθητών. Εμείς ο λόγος που λέμε και ζητούμε την κατάργηση των εξ
εξετάσεων. Εκτός που είδαμε όλη αυτή τη φιλοσοφία, τι σημαίνει εξετάσια τετράμινο, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν γίνεται την ώρα που εμείς είμαστε στο διάλογο, εμείς οι γονείς, η ΟΕΛΜΕ και ο ΣΤΕΚ και άλλοι φορείς, οι συμπαθείς μας να βιώνουν καθημερινά στα σχολεία τις εξετάσεις τετράμινου. Ενώ πρέπει να υπάρξει οριστικά η καταργήση του θεσμού αυτού και αξίζει να χτίσουμε βελτιωτικά για να μην γίνονται πειραματόζητα οι συμπαθείς. Υπάρχει ωστόσο ένας προβληματισμός. Όλες οι άλλες πλευρές δεν ενδιαφέρονται για τους μαθητές. Γιατί όλες οι άλλες πλευρές λένε να το χειριστούμε διαφορετικά και αυτός ο προβληματισμός πρέπει να απαντηθεί από εσάς, από την ΨΕΜ. Εμείς έχουμε μπροστά μας αυτές τις συνεδριακές αποφάσεις, έχουμε την εντολή των συμμαθητών μας, αυτή είναι η θέση της ΨΕΜ, δεν μπορεί να αλλάξει και έτσι συνεχίζουμε. Ναι, κάτι θέλει να πει ο Μιχάλης εδώ. Βασικά, κυρία Χατζικώστα, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εγώ είναι το εξής. Όπως είπατε και εσείς, καταρχάς, όλοι δέχονταν ότι υπήρχαν προβλήματα στο προηγούμενο σύστημα. Βεβαίως, όλοι θεωρούμε ότι εάν χειριστούμε τα τετράμινα με έναν τρόπο σωστό, μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικά βελτιώσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω το αίτημα για διάλογο, νοουμένου ότι, για παράδειγμα, ικανοποιείται το αίτημα της κατάργησης, την ώρα που λαμβάνει η χώρα ένας διάλογος για τη βελτίωση ουσιαστικά του συστήματος αξιολόγησης, να καταργήσουμε τα τετράμινα για να συζητήσουμε για το πώς θα βελτιώσουμε το σύστημα αξιολόγησης, χωρίς όμως να θέτουμε εναλλακτικές για τη βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης. Γιάννη. Εμείς έχουμε θέσει και θα τεθούν στο τραπεζί, όπως έχω προαναφέρει και σε άλλες παρεμβάσεις. Η συμβαστική πρόταση που έχει ψεύ, που προνοεί 90 λεπτά ενδοσχολικά διαγωνίσματα, τα οποία δεν θα έχουν εξεταστική ύλη και δεν θα έχουν εξεταστική περίοδο. Τι σημαίνει αυτό, δεν θα έχουν εξεταστική ύλη? Δεν θα έχουν κάποια εξεταστική ύλη που θα πρέπει να καλυφθούν μέχρι το κεφάλαιο που έχει φτάσει. Τι θα είναι το μάθημα της ημέρας δηλαδή? Όχι, μέχρι επειδή το έχει πολλά χρόνια που τελείωσα το σχολείο, δεν μπορώ να το κατανοήσω όπως το θέτεις. Μέχρι το κεφάλαιο που έχει φτάσει οποιοδήποτε καθηγητής σε κάθε σχολείο ξεχωριστά, αυτό θα βάλει μέσα στο μεγάλο διαγώνισμα. Άρα να μην είναι σε παγκύπια βάση ουσιαστικά. Ναι, να είναι ενδοσχολικά. Μάλιστα. Τελευταία κουβέντα και από εσάς, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω, κύριε Διονυσίου. Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή τρέχει μια νομοθεσία. Και η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων στην Βουλή που καθορίζουν και την εκπαιδευτική πολιτική του κράτους. Και η ίδια η ΨΕΜ είχε τις τελευταίες ημέρες συναντήσεις μαζί τους. Και θεωρώ ότι ο φίλος ο Γιάννης γνωρίζει και την άποψη. Δεν υιοθετούν την άποψη για κατάργηση του θεσμού. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς με αυτόν τον σκεπτικό καταθέσαμε εισηγήσεις που θα πρέπει να βελτιώσουν άμεσα το θεσμό, γιατί το δεύτερο τετράμινο άρχισε και τρέχει. Πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά για το δεύτερο τετράμινο, να τους αποσυμπιέσουμε και να τους στηρίξουμε. Μάλιστα. Τότε που θέλουμε όμως εμείς και πρέπει όλοι να το δούμε είναι εμείς κάνουμε το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να ξεκαθαρίσει. Όταν η ΨΕΜ υιοθετήσει το δημοψήφισμα και θα έχουμε ολοήμερες αποχές ή μόνο ώρες, οι απουσίες θα καταγράφονται ως αδικαιολόγητες, γιατί ήταν ένα μεγάλο ερώτημα πολλών γονιών και μαθητών από τα χτες μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια θα πρέπει να αποτεθεί επισήμως. Ναι, ο αρμόδιο Υπουργείο είναι η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και πρέπει να το απαντήσει. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, μια μέρα πριν θα το γνωρίζουν όλοι τι θα συμβεί σε σχέση με αυτό και θα έχει ληφθεί η απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Λαμπίθη και κύριε Διονυσίου. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Χατζησάβα, γιατί εσείς είχατε κιόλας τη συνάντηση χθες με τον Υπουργό Παιδείας. Πράγματι. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, αγαπητή Μαρίνα, είναι ότι όταν γίνεται μία αλλαγή στην εκπαίδευση, σίγουρα είναι όλοι διακατέχονται από προβληματισμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε να κάνουμε σίγουρα με παιδιά, με μαθητές, ευαίσθητα άτομα, άρα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί. Και εμείς ήδη, ως εκπαιδευτικοί, σίγουρα διατηρούμε και έχουμε το δικαίωμα να διατηρούμε τους προβληματισμούς μας αναφορικά με τη νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών. Και λέω ότι γενικότερα και με οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει. Πάντως το δημοψήφισμα και για τα περιφερειακά μέτρα, δική σας έμπνευση ήταν και την πήρε των εκπαιδευτικών, για να είμαστε ειλικρινείς, στα δικά σας σενάρια. Νομίζω προνοείται και μέσα στο καταστατικό της ΨΕΜ, αν μπορούν να προβούσουν σε οποιαδήποτε μέτρα. Ναι, δεν και θυμάμαι στο παρελθόν να έχει γίνει δημοψήφισμα για κάτι τέτοιο. Μπορεί να με απατάει η μνήμη μου. Όχι, έχει γίνει και στην οργάνωσή μας. Παλιότερα όταν. Για στην ΨΕΜ, λέω, δεν θυμάμαι να έχει γίνει. Ναι, δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Αλλά στην ΟΕΛΜΕ και σίγουρα γινόταν. Ναι, στην ΟΕΛΜΕ σίγουρα το θυμόμαστε όλοι ότι γινόταν. Θυμάσαι, Μιχάλη, να έχει ξαναγίνει στην ΨΕΜ? Δεν μπορώ να ανακαλύψω κάτι τέτοιο. Θυμάσαι κατά τη σχολική σου
σταδιοδρομία να είχες ποτέ κληθεί σε δημοψήφισμα? Για απεργίες. Ναι. Για αποχές, όχι απεργίες. Ναι. Όχι. Όχι, δεν θυμάμαι. Όχι. Ναι, λοιπόν. Εκείνο που θέλω ξανά επαναλάβω είναι ότι και ως οργάνωση και ως εκπαιδευτική, ο καθένας ξεχωριστά, πράγματι προβληματιζόμαστε για το θεσμό αυτό. Υπό τις περιστάσεις όμως, η οργάνωσή μας έχει υποβάλει κάποιες εισηγήσεις των Υπουργών Παιδείας στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να πω ότι υπάρχουν σίγουρα και διαφορετικές απόψεις μέσα στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕ. Αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό ό,τι και να συμβαίνει. Και καθηγητές οι οποίοι υποστηρίζουν το θεσμό και καθηγητές οι οποίοι είναι ενάντια σε αυτόν τον θεσμό. Καταθέσαμε κάποιες εισηγήσεις με στόχο να μην βιώσουμε ξανά όλοι και καθηγητές και γονείς και μαθητές εκείνα τα οποία ζήσαμε κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Εκείνες πρέπει να πω τις προχειρότητες από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας που όλοι ζήσαμε και δεν θα πρέπει να ξαναδούμε. Ελπίζουμε να γίνουν κάποιες. Αλλά έχω μια απορία εδώ. Τα πράγματα βελτιώνονται όταν τελικά υπάρχει διάλογος ή βελτιώνονται όταν κάθε πλευρά κατσικωθεί στις δικές, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, αλλά κατσικωθεί στις δικές της θέσεις και πει εγώ δεν συζητάω, εγώ κάνω απεργίες, εγώ κάνω το ένα, κάνω το άλλο και η άλλη πλευρά στο ίδιο μοτίβο λέει ναι, όμως είναι νομοθεσία, εφαρμόστε, εξετάσεις, πάρτε. Εμείς ως οργάνωση πάντοτε εκείνο που επιζητούμε είναι να λύσουμε προβλήματα μέσω του διαλόγου. Αυτή είναι η θέση μας. Και γι' αυτό πάντοτε καταγγέλνουμε οποιασδήποτε ενέργειες, μονομερείς δηλαδή ενέργειες, ναι, επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας όπως ζήσαμε ακριβώς πριν δύο χρόνια. Θεωρείτε όμως ότι το Υπουργείο Υγείας θα έπρεπε αυτή τη στιγμή παιδείας να έχει καλέσει. Υπουργείο Παιδείας, να έχει καλέσει και τους μαθητές της ΨΕΜ για να εκπροσωπήσουν? Νομίζω ο κύριος Υπουργός πρέπει να τους καλέσει. Έχει καθήκον οπωσδήποτε να τους καλέσει. Δεν γνωρίζω να έχει πάρει απόφαση να μην τους καλέσει, αλλά πρέπει να γίνει δεν αυτό. Έχει, εφόσον έχει πει ότι θα συναντήσει τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Νομίζω. Μιχάλη, είναι, η θέση δικιά σας και ως Πρωθυπουργή. Θα πρέπει να ρωτηθεί σίγουρα και ο ίδιος υπουργός. Ναι. Εμείς πάντως δεν ξέρω, έχουμε συνάντηση μαζί με τον Υπουργό εντός της επόμενης. Τι γίνεται, έχουμε μαθητές δύο ταχυτήτων δηλαδή. Έχουμε συνάντηση με τον Υπουργό εντός της επόμενης εβδομάδας για το θέμα και των τετραμήνων αλλά και άλλων θεμάτων. Η οποία συνάντηση καθορίστηκε με ποιο τρόπο, από δική σας πρωτοβουλία, από δική του πρωτοβουλία? Από ό,τι ξέρω, προέκυψε μετά από πρωτοβουλία, μετά από συνεννόηση βασικά, από κοινού συνεννόηση, διότι είχαμε συναντηθεί από κοντά, όπως σας είχα πει, στο Προεδρικό Μέγαρο και είχαμε πει ότι πρέπει να διευθετηθεί και μια μεταξύ μας συνάντηση, οπότε διευθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Εσείς και η ΨΕΜ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν κινείστε μαζί. Δεν έχετε κοινές συναντήσεις με τον Υπουργό, είναι ξεχωριστές οι συναντήσεις δηλαδή. Βεβαίως, στο παρελθόν είχαμε και κοινές συναντήσεις με την ΨΕΜ, όπως και με άλλους εκπαιδευτικούς εταιρούς και τον Υπουργό. Η ΨΕΜ πρέπει να μπει σε αυτό το διάλογο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μας λέει ο Γιάννης Λαπίθιος, είναι η μόνη πλευρά που δεν έχει κληθεί. Μα όντας έχουμε στείλει εμείς, όντας έχουμε μάλλον ξεκαθαρίσει ότι υπάρχουν θέσεις από εισηγήσεις από πλευράς δικής μας για ως προς βελτίωση του θεσμού, τις οποίες θα θέλαμε να εκφράσουμε και στον Υπουργό, διευθετήθηκε άμεσα το θέμα της συνάντησης. Ίσως αν έχει η ΨΕΜ εισηγήσεις, θα μπορούσε, χωρίς να θέλω να παρεμβαίνω και στα εσωτερικά τους, θα μπορούσε να στείλει τις εισηγήσεις της και να διευθετηθεί, φαντάζομαι, συνάντηση. Α, ήταν κάτι απλό δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Τι βγήκε από τη συνάντηση? Νομίζω, κυρία Χαλικοστό, ότι ο κύριος Υπουργός έχει καθήκον να δει την εκλεγμένη ηγεσία της ΨΕΜ. Είναι η ηγεσία των μαθητών μέσα από κανονισμούς. Βεβαίως, μέσα από τους κανονισμούς. Και νομίζω ότι είναι υποχρέωση του Υπουργού Παιδείας να καλέσει τους μαθητές να συζητήσει μαζί τους. Και όπως έχετε πει και εσείς προηγουμένως, όλα τα προβλήματα λύνονται με τον διάλογο. Τώρα, η κάθε οργάνωση έχει το δικαίωμα να διατηρεί τις θέσεις της. Τι έγινε χθες που πήγατε εσείς σε αυτόν τον διάλογο, λοιπόν? Εμείς καταθέσαμε τις εισηγήσεις μας. Ελπίζω ο Υπουργός Παιδείας, όπως το έχει πει και δημοσίως, να υιοθετήσουν κάποιες από τις εισηγήσεις. Υπάρχουν όμως και κάποιες οι οποίες πρέπει άμεσα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει να ενημερώσει. Ρυθμίσει. Ναι, και να προχωρήσει να ενημερώσει τους καθηγητές για να αν θα διδάξουμε τον έναν τρόπο ή με τον άλλον τρόπο κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Εξηγήστε μας. Παραδείγματος χάρη, καταθέσαμε μια εισήγηση όσον αφορά τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, ότι αυτή η γραπτή 20 λεπτή άσκηση, για την οποία έγινε μεγάλο δώρο κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου, θα πρέπει να καταργηθεί. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, είναι καταγεγραμμένοι εκεί που μπορούν οι εκπαιδευτικοί των μη εξεταζομένων μαθημάτων να αξιολογούν τα παιδιά, άρα δεν υπάρχει λόγο να βάζουμε τα παιδιά συνέχεια σε αυτές τις διαδικασίες. Από τη στιγμή που θέλουμε να σταματήσουμε αυτήν την εξετασιοκεντρική διαδικασία, θα πρέπει να γίνουν και αυτές οι ρυθμίσεις. Μάλιστα, επίσης, και αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί με εγκύκλιο από τώρα. Άμεσα, από τώρα ακριβώς. Επίσης, στα εξεταζόμενα μαθήματα. Είναι υποχρεωμένος ο εκπαιδευτικός να κάνει ένα διαγώνισμα 45 λεπτών. Επίσης, προνοούμε σε νομοθεσία ότι μπορεί να κάνει και μια γραπτή 20 λεπτή άσκηση πάλι.
Και αυτό, γι' αυτό το ζήτημα, εμείς εισηγηθήκαμε στον Υπουργό να είναι στη διακριτική ευχαίρεια του ιδίου του εκπαιδευτικού να κρίνει. Αν χρειάζεται να κάνει αυτόν τον κρατών το 20 λεπτό, να το κάνει. Αν δεν χρειάζεται, δεν μόνο θα το για κάνει. Το 20 λεπτό, το 45 λεπτό να ισχύει. Αυτό βεβαίως. Πρέπει και το απαιτούν και οι εκπαιδευτικοί. Και φαντάζομαι και στις θέσεις σας είναι να μεταφερθεί η πρώτη εξέταση τετραμήνου μετά σημαντικές... την περίοδο των Χριστουγέννων. Ναι. Η εισήγηση μας είναι μετά την περίοδο, ακριβώς το Χριστουγέννο. Αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχουν και εισηγήσεις για πριν τα Χριστουγέννα. Όμως, οι γονείς το εισηγούνται αυτό. Ως θέση της ΟΕΛΜΕΚ είναι μετά τις γιορτές. Για να υπάρχει, να υπάρχει έναν κανονικό τετράμινο ουσιαστικά. Ναι. Επίσης, και να είναι κλειστά τα σχολεία. Να είναι, μάλιστα. Δεν μπορούν, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν μπορούν ταυτόχρονα να διδάσκονται τα παιδιά και να καλούνται να προσέρχονται σε αυτήν την κεντρική αξιολόγηση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδο κλειστή, περίπου όπως εκτιμούμε εμείς, 8-9 εργάσιμες ημέρες, να μην προσέρχονται τα παιδιά στο σχολείο. Οι καθηγητές σίγουρα θα βρίσκονται στα σχολεία τους, εκεί θα διορθώνουν τα γραπτά τους, θα κάνουν επιτηρήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά καθήκοντα μέχρι το τέλος της περίοδου αυτή. Επίσης, αγαπητή Μαρίνα, ναι, πρέπει από κάτι άλλο. Ακόμα ένα σημείο που έχει άμεση σχέση με την ύλη. Πρέπει επιτέλους του Υπουργείου Παιδείας οι επιθεωρητές να αντιληφθούν ότι η ύλη είναι επανεφορτωμένη. Το επίπεδο του δημόσιου σχολείου. Αφού έχει χθες... μειωθεί. Όχι, δεν έχει μειωθεί. Ναι, και σήμερα η ύλη, μιλώ γενικά, δεν αφορά το θεσμό που εφαρμόζεται στην εντάξει ηλικίου. Ο Γιάννης, ο Μιχάλης, νομίζω μπορεί να το ζει αυτό. Και η δευτέρα εντάξει ηλικίου και η γάμμα ηλικίου έχει σοβαρό πρόβλημα σε κάποια γνωστικά αντικείμενα. Το επίπεδο, πρέπει να πω, το δημόσιο σχολείο είναι πολύ ψηλό. Δεν θέλουμε σίγουρα να το ρίξουμε το επίπεδο, αλλά δεν σημαίνει ότι αν αφαιρεθεί μία ενότητα, τότε πέφτει το επίπεδο του δημόσιου σχολείου. Είναι πολύ ψηλό και όλοι το αναγνωρίζουν. Και ο στόχος σε εμάς, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, είναι να προστατεύσουμε ακριβώς το δημόσιο σχολείο. Και αυτό νομίζω εξέφρασε χτες και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας αναφορικά με διάφορα περιστατικά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν όσον αφορά παραβατική συμπεριφορά. Γι' αυτό θέλω να κλείσω και να πω ότι... Γιατί συνδυάζεται η παραβατική συμπεριφορά με αυτό? Έχει σχέση, έχει σχέση με την εικόνα του δημόσιου σχολείου, τα πάντα. Θέλω να πω ότι συζητήσαμε χτες με τον Υπουργό Παιδείας αυτό το θέμα των τετραμήνων. Συζητήσαμε όμως και άλλα ζητήματα. Για εμάς τους εκπαιδευτικούς έχει σχέση. Όχι, σίγουρα... θέλω πρώτα να μου εξηγήσετε γιατί συνδυάζεται η παραβατικότητα με αυτό που μας λέτε. Να σας πω, με την αυξημένη ύλη. Ναι. Υπάρχουν αρκετές έρευνες που λέει ότι όταν ένας μαθητής δυσκολεύεται να κατανοήσει πλήρως αυτά τα οποία απαιτούν τα αναλυτικά προγράμματα, τότε σε κάποιο στάδιο είναι τα απαραίτητα αυτός ο μαθητής. Και στη συνέχεια, όταν δεν μπορεί, λέω, να αντεπεξέλθει ένεκα της δυσκολίας των αναλυτικών, τότε έχει να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Να βρούμε τον τρόπο για να ανταπεξέλθει. Διότι μετά θα πάει στο πανεπιστήμιο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βγει το πανεπιστήμιο. Είναι δύσκολο, αλλά να γνωρίζουμε όλοι οι αγαπητοί Μαρίνα ότι έχουμε τάξεις μειχτής ικανότητας. Να διαχειρίζεται. Ναι, έχουμε τάξεις μειχτής ικανότητας. Έχουμε τάξεις τα οποία... Οι τάξεις μειχτής ικανότητας είναι για αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να τους ρίχνουμε το επίπεδο. Όχι. Είναι διαφορετικά επίπεδα μέσα στην τάξη. Ο στόχος των εκπαιδευτικών είναι να ανεβάσουν τα παιδιά προς τα πάνω. Καλά, και εμείς κάναμε σχολείο και περισσότερη ύλη είχαμε και πιο δύσκολα μαθήματα είχαμε. Νομίζω αυτή την περίοδο τα νέα αναλυτικά προγράμματα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα αναλυτικά προγράμματα των τεσσάρων τελευταίων χρόνων. Πριν πάμε στα άλλα σημεία, θέλω τη γνώμη του Μιχάλη σε αυτό. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν έχω υπόψη μου τι προνοούσαν τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα για να τα συγκρίνω με τα υφισταμένα. Ναι, προφανώς. Αλλά σαν γενική θέση να πούμε ότι νομίζω είναι γενικά παραδεκτό ότι γενικά τα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να συνάδουν σαφέστατα με τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο και ήταν μία από τις προϋποθέσεις που εθέσαμε και εμείς ως Παιδοβουλή, προϋποθέσεις για την εφαρμογή του θεσμού των τετραμήνων. Θεωρείς ότι είναι βαρυφορτωμένα? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν μαθήματα στα οποία κατά την άποψή μας πρέπει να γίνει η προσαρμογή της ύλης στον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο. Αλλά καμιά φορά όταν μιλούμε για την ύλη δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ακριβώς λέμε, διότι έχουμε δείχτες επιτυχίας και επάρκειας. Καμιά φορά επειδή συγκρίνουμε τους δείχτες με τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο, έχει σημασία και σε ποιο βάθος μπαίνουμε και εξετάζουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή δεν σημαίνει επειδή κάνουμε τριγωνομετρία πρέπει να φύγουμε την τριγωνομετρία, αλλά ίσως να πρέπει να εξετάσουμε το βάθος το οποίο κάνουμε στο δημόσιο σχολείο κάποια πράγματα. Γιατί όντας έχω και την εμπειρία του A-level, διότι κάνω και κάποια πράγματα στο A-level, είναι σαφέστατα πολύ πιο σε πολύ μεγαλύτερο βάθος που εξετάζουμε κάποιες θεματικές στο δημόσιο σχολείο. Υπάρχει η ύλη, αγαπητή Μαρίνα, που διδάσκεται στο πανεπιστήμιο.
Στο δημόσιο σχολείο προσφέρουμε, και είναι η αρχή αυτή, γενική μόρφωση. Δεν προσφέρουμε εξειδίκευση. Ο μαθηματικός ναι, να έχει εκείνες, τις πυρηνικές γνώσεις, τις θεμελιώδεις γνώσεις, ή να αποκτήσει εκείνες τις δεξιότητες, έτσι ώστε να. Για τα μαθηματικά, τη φυσική, για οποιοδήποτε μαθημάτι, αλλά δεν θα γίνει μαθηματικός. Προφανώς. Άρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να δει, και όπως έχει πει προηγουμένως ο Μιχάλης, θα πρέπει και να τα οποία διδάσκουμε. Δεν διδάσκουμε ύλη. Έχουμε ξεφύγει από αυτό. Διδάσκουμε τα παιδιά. Διδάσκουμε τα παιδιά πώς πρέπει να μαθαίνουν, πώς πρέπει να σκέφτονται. Άρα είναι δεξιότητες που θέλουμε να αποκτήσουμε. Ναι. Αυτό χαίρομαι που το λέτε, γιατί αν συγκρίνω πάλι εγώ με το παρελθόν, τα παιδιά δεν πήγαιναν γνωρίζοντας πώς να διαβάσουν στο πανεπιστήμιο, και είναι πάντα τα πρώτα δύο χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα χρόνια για ένα νέο φοιτητή. Άρα πρέπει τα παιδιά να μάθουν πώς να διαβάζουν, πώς να μαθαίνουν ουσιαστικά, και αυτό ζητούμε σήμερα. Παιδιά, και θα πρέπει, για να μπορούμε και εμείς να ασκήσουμε σωστά, το έχω λέω πάντοτε αυτό, το εκπαιδευτικό μας έργο που είναι και διδακτικό και παιδαγωγικό, πρέπει να υπάρχει χρόνος. Να πρέπει η ύλη να προσαρμοστεί σύμφωνα με τον καθαρά διδακτικό χρόνο. Μάλιστα. Τον Υπουργό τον είδατε θετικό σε όλα αυτά χθες? Αποσπάσατε κάποιες δεσμεύσεις? Νομίζω ότι θα προχωρήσει να κάνει κάποιες αλλαγές ο Υπουργός Παιδείας. Είστε αναφορικά, πολύ φίδωλος. Εμείς πάντοτε πρέπει να είμαστε φιδωλοί, και εγώ προσωπικά είναι τέτοιος ο χαρακτήρας μου, που όταν δεν δω κάτι, τότε δεν θα πρέπει κατά σήμερα το να είμαστε. Κατά το μικρό καλάθι δηλαδή, μέχρι πρέπει να το δείτε, να πάντοτε. Ήταν μια καλή συνάντηση, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Ήταν μια επικοδομητική, πρέπει να πω, συζήτηση για αυτόν. Συζητήσαμε και άλλα ξέρετε θέματα. Ξέρετε ότι η λέξη επικοδομητική έχει γίνει η μεγαλύτερη ασαφής λέξη της ελληνικής γλώσσας. Εντάξει, ο καθένας μπορεί νομίζω να το ερμηνεύσει όπως θέλει αυτή την. Τη λέξη. Όμως θέλω να πω και ότι συζητήσαμε και θέματα παραβατικών συμπεριφορών, που είναι για μας ένα σημαντικό θέμα. Και επίσης ως οργάνωση, πέραν αυτών, που να αναφέρω 2-3 σημεία, δεν υπάρχει λόγος γιατί να μην προχωρεί το Υπουργείο Παιδείας στη δημιουργία των τάξεων υποδοχής για τα αλλόγλωσσα παιδιά. Δεν ζητήσαμε να τοποθετηθούν επιτηρητές ασφαλείας και στα γυμνάσια. Ο θεσμός αυτός στα λύκια πρέπει να πω είναι πολύ πετυχημένος και θα πρέπει να επεκταθεί την επόμενη σχολική χρονιά για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Ζητήσαμε να διορθωθούν μια συγκεκριμένη ομάδα με την βάση την νέα δομή λυκείου, την τέταρτη ομάδα των μαθήματος προσανατολισμού στην τάξη λυκείου, όπου εκεί μαζεύονται αρκετά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να ασκήσει σωστά το έργο του. Και αυτή η ομάδα μεταφέρεται και στην Β' λυκείου και στη Γ' λυκείου ακολούθως. Συζητήσαμε επίσης, ζητήσαμε εκείνους τους συνάδελφους, τους καθηγητές της επαγγελματικής αγωγής, να τοποθετούνται πλήρως, ένα σε κάθε γυμνάσιο και δύο σε κάθε λύκειο. Είναι σημαντικός ο ρόλος που διαδραματίζουν αυτοί οι συνάδελφοι. Έχουν να ενημερώσουν τα παιδιά για τις σπουδές τους, έχουν να ενημερώσουν τα παιδιά να μάθουν μάλλον για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις οικογένειες τους και το καθεξής. Και είναι και περίοδος τώρα που θα αρχίσει. Ακριβώς, να την ενημερώνουν για τις σπουδές τους. Και επειδή δεν έχουμε κι άλλο χρόνο, αγαπητή Μαρία, θέλω να πω ένα σημείο. Ναι. Αφορά εκείνο το πολύκροτο ζήτημα με το συνταξιδοτικό. Θέλω, μια και μας δίδεται ο λόγος και οι συνάδελφοι νομίζω θα ακούσει σήμερα, αφού είναι και στο σπίτι τους, ότι την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών οι 5 οργανώσεις, οι 3 εκπαιδευτικές, η Πασιδή και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών. Το μεθεπόμενο Σάββατο, 8 του Φεβράριου, η οργάνωσή μας μαζί με την ΟΡΤΕΚ θα κάνει συγκέντρωση ενημέρωσης αυτών των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών για να τους ενημερώσουμε για το που βρισκόμαστε και να αποφασίσουμε για τα περαιτέρω βήματα μας. Και δεν αποκλείεται, και αυτόν το εννοώ πραγματικά, να προχωρήσουμε και στη λήψη μέτρων, ειδικά για αυτό το ζήτημα των συνταξιδοτικών, που αφήνει χιλιάδες εκπαιδευτικούς και γενικά κρατικούς υπαλλήλους σε εκκρεμότητα εδώ και 8-9 ολόκληρα χρόνια. Άνω τελεία, και είμαστε σε επικοινωνία φυσικά για αυτό το ζήτημα, για να δούμε πώς θα βγει προς τα έξω. Μία τελευταία κουβέντα από σένα, Μιχάλη, για τις θέσεις που εξέφρασε η ΟΕΛΜ και φαίνεται σε αυτή την επικοδομητική, θα την πω και εγώ, συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, και πώς τις βλέπετε και αν ταυτίζονται με τις δικές σας. Βεβαίως. Να μου επιτρέψετε καταρχάς να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα τον κύριο Χατζησάβαν και εσάς να τοποθετήσετε θετικά απέναντι σε αυτόν, ότι το σχολείο είναι ακριβώς μια κοινωνία στην οποία ουσιαστικά σκοπός είναι μια εκπαιδευτική κοινωνία, στην οποία ουσιαστικά σκοπός είναι να καλλιεργούμε δεξιότητες και ικανότητες. Και αυτό ακριβώς είναι το επίκεντρο και πρέπει να είναι το επίκεντρο του συστήματος αξιολόγησης του μαθητή. Διότι είχαμε προηγουμένως ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά ο βαθμός εκαθορίζεται από είτε ένα διαγώνισμα είτε μία εξέταση. Mm-hmm. Και υποτίθεται το νέο σύστημα πρέπει ακριβώς να θέτει στο επίκεντρο εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, τη συντρέχουσα αξιολόγηση κτλ. Όσον αφορά τώρα τις θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ,
υπάρχουν αρκετά σημεία που μας χαροποιούν ιδιαίτερα, διότι, όπως για παράδειγμα, το ότι τα σχολεία πρέπει να είναι η διδασκαλία να μπαίνει σε πάυση κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των γραπτών αξιολογήσεων των τετραμήνων, ήταν μία από τις θέσεις οι οποίες εκφράζουμε εδώ και από την αρχή του διαλόγου και η οποία αρχικά δεν είχε υιοθετηθεί από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς εταίρους, αλλά φαίνεται μετά από την εφαρμογή του θεσμού των τετραμήνων να δικαιωνόμαστε και να υιοθετείται από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς εταίρους. Κατά την άποψή μας, τα σχολεία κατά τη διάρκεια αυτή θα μπορούσαν να λειτουργούσουν και ως εργαστήρια μάθησης, workshops όπως τα λέμε στα αγγλικά, να γίνεται ένα πρόγραμμα ίσως που να μπορεί ο μαθητής να πάει για ένα μάθημα επανάληψης από τις 9 για παράδειγμα μέχρι τις 11 να πάει να κάνει επανάληψη στα μαθηματικά, να λύσει κάποιες ασκήσεις, να έχει μια πιο εξατομικευμένη, να θέλετε, βοήθεια από τον εκπαιδευτικό του κατά τη διάρκεια αυτή, έτσι ώστε να χτυπήσουμε και εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών στην κυριολεξία και την παραπαιδεία μέσω αυτού του θεσμού των τετραμήνων. Άρα, συνεπώς, άλλος ένας από τους στόχους είναι και η αυτονόμηση του εκπαιδευτικού, διότι άκουσα να δίνουμε στη διακριτική ευχαίρεια του εκπαιδευτικού να επιλέξει κατά πόσο θα κάνει κάποια πράγματα, πώς θα τα χειριστεί. Αυτά ήταν μέρος του αρχικού σχεδιασμού που έγινε από τους επιστήμονες μας, αλλά δυστυχώς μετά και από τις εισηγήσεις που προέκυψαν για το διάλογο που έλαβε χώρα κατά την περσινή χρονιά, ρυθμίσαμε κάποια πράγματα σε βαθμό περισσότερο από αυτό που θα έπρεπε και οι κανονισμοί που πέρασαν από τη Βουλή δημιούργησαν κάποια έτσι προβλήματα, θέλετε, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Άρα είστε στην ίδια σελίδα με την ΟΕΛΜΕΚ αυτή αλλά, τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία με την ΟΕΛΜΕΚ και με τους γονείς βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Περιμένουμε να δούμε και τη δική σας συνάντηση λοιπόν με τον Υπουργό Παιδείας. Σας ευχαριστώ και τους δύο.